Έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν τα παραμύθια ακόμα συνεχίζουν να υπάρχουν? Εκείνα που διάβαζαν τα μάτια σου μέσα στην παιδική αθωότητά τους, αναφωνώντας όταν κάτι σου διέγειρε τη φαντασία και ήθελαν να το ζήσουν με τεράστια αγωνία μέσω της ανάγνωσης ξανά και ξανά. Αν ποτέ υπάρχει κάτι έξω από εσένα, κάποιο άλλο παράλληλο σύμπαν, που ενορχιστρώνει αυτό που ζεις εσύ στο σήμερα. Οτιδήποτε ζεις σε ακουμπάει από κάπου αλλού, χωρίς να το νιώθεις. Χωρίς να το γνωρίζεις. Δίχως να το αισθάνεσαι, καν. Κι όμως υπάρχει. Υπάρχει εκεί για να το ανακαλύψεις. Πώς θα αισθανόσουν αν βίωνες ένα ταξίδι στο χρόνο? Μέσα από λευκές σελίδες γεμάτες λέξεις ολονόημα, που θα σε βοηθούσαν να περιπλανηθείς την αλήθεια που δεν έμαθες ποτέ, διεγείροντάς σου το μυαλό τόσο πολύ, ώστε να αρχίζεις να βιώνεις θαύματα μέσω της συγχρονικότητας. Να περιπλανιώσουν σαν επισκέπτης σε μια άλλη ζωή, παράλληλη με σένα, αλλά χωρίς να την έχεις δει ποτέ. Εκεί. Εκεί, στην κούφια γη. Σαν μια κατάδυση στα άδυτα ενός άλλου πολιτισμού που δεν σου μίλησε ποτέ κανείς. Να αναμειχθείς νοερά με εκείνο τον πολιτισμό των εξωπραγματικών πλασμάτων, των εξωγήινων, που δεν μοιάζουν σαν και σένα, αλλά έχουν νόηση όπως εσύ. Ίσως και ενός άλλου επίπεδου. Και αφού απολαύσεις τη διαδρομή, να αναμειχθείς με εξωτικά, που σιγοτραγουδούν το ταξίδι της αγάπης. Να χορέψεις με νεράιδες, κρατώντας σε από τα ακροδάχτυλά τους. Και να σε οδηγούν σε δρόμους αλλιώτικους, μοναδικούς, φανταστικούς. Τα θυμάσαι όλα αυτά? Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τον κόσμο του συνειδητού ονειρέματος. Και να πας όπου εσύ λαχταράς, όπου εσύ επιθυμείς, να πετάξεις, να δημιουργήσεις τη δική σου πραγματικότητα. Εκείνη που σε κάνει μόνο να χαμογελάς, να χαμογελάς όπως τότε. Ήρθε η ώρα να ξαναθυμηθείς τι νόημα έχει αγάπη, πως τα δύο μισά γίνονται ένα με το θεϊκό σπινθήρα των ανώτερων δυναμικών τους. Και πώς μπορεί μία ένωση να ανατρέψει όλα όσα γνώριζες μέχρι τώρα. Καθώς το διαβάζεις, θα δεις ότι δεν είναι ένα κοινότυπο βιβλίο. Κανείς δεν θα σου μιλήσει για κάτι απλό, γιατί δεν είναι απλό. Αλλά για ένα αλλιώτικο βιβλίο. Για το βιβλίο που γράφεται μόνο του. Είναι για όσους ασχολούνται με το βάθος και όχι με την επιφάνεια. Πιστεύω ακόμα πως ψάχνεις για κάτι διαφορετικό. Ναι, το πιστεύω. Για κάτι που θα σε βοηθήσει να πας πιο βαθιά. Σε εκείνο που αναζητούσες μέχρι τώρα. Αλλά δεν τα βρήκες. Αυτό το βιβλίο είναι για σένα. Είναι αυτό που θα σε οδηγήσει στην ιστορία ολόκληρη του κόσμου, ολόκληρη της δημιουργίας εκ του μηδενός. Εκεί, μέχρι την πηγή. Εκεί που δεν πήγες ποτέ. Στο θεϊκό νου. Στη διάνοια του Θεού. Ώσπου η εκπλήρωση της προφητείας που αναζητούσες χρόνια, τώρα ήρθε να σε βρει, βαδίζοντας τις επάλξεις του σήμερα, σε αυτόν τον κόσμο που ζεις, όπου είσαι και εσύ μέρος και κομμάτι της χωρίς να το γνωρίζεις ακόμα. Κάνε ένα πραγματικό δώρο στον εαυτό σου. Το μόνο που έχεις να κάνεις
είναι να το διαβάσεις 3 φορές για να αποκτήσεις τις ενεργοποιήσεις του εγκεφάλου που χρειάζεσαι. Να αναπτύξεις το πεδίο της καρδιάς και του DNA σου. Τόσο απλό. Κάθε σελίδα και μία ενεργοποίηση προς τη δύναμη που χρειάζεσαι για να βιώνεις θαύματα, όπου θα ξετυλίγονται μπροστά σου από την πρώτη και όλα σαν ανάγνωσή του. Όντας εσύ εκλεκτός της απεριόριστης δύναμής σου, εκείνης που βρίσκεται μέσα σου και μέσα σε αυτό το βιβλίο, καλείσαι να δημιουργήσεις την καινούργια οπτική στη ζωή σου. Ναι, αυτή την οπτική που αναζητούσες. Και να γίνεις εσύ η πηγή των δικών σου πραγμάτων. Η πηγή των δικών σου θαυμάτων. Καλή ανάγνωση. Ξεκινάμε.